Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τετάρτης. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και ούτε που το έχουμε καταλάβει, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα είμαστε και στο ξεκίνημα του Φλεβάρη. Ένας Φλεβάρης που μπήκε με αρκετές βροχές, αλλά και με χιόνια στα ορεινά. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχει ήδη ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Σε τοπικό επίπεδο, στη Θεσσαλία μας δεν έχουμε ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα που θα μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν προβλήματα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, ότι δεν πρέπει έτσι να μην έχουμε άσκοπες μετακινήσεις. Γενικότερα, να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε, ο χειμώνας καλά κρατεί, εδώ είναι και είναι πολύ νωρίς ακόμη να τον αποχαιρετήσουμε. 2 του Φλεβάρη σήμερα και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε αρκετές βροχές το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα να πούμε ότι και οι θερμοκρασίες είναι σε χαμηλά επίπεδα. Μονοψήφια βλέπω σήμερα και για τη Λάρισα. 6 με 7 η μέγιστη θερμοκρασία. Μπόρες λέει αυτή την ώρα. Και μάλιστα θα έχουμε έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε ένα ψηλό βροχο στο Βόλο, αλλά και χιόνια στα ορεινά. Και μάλιστα αρκετές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τρίκαλα Καρδίτσα στους 4 βαθμούς, 7 η μέγιστη θερμοκρασία και ο αγαπημένος Δομοκός 2 βαθμούς αυτή την ώρα και αρκετή βροχή, ίσως και κάποια χιόνια από τις 11 η ώρα και μετά σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Πολλά να συζητήσουμε έχουμε και σήμερα με ένα βαρύ κλίμα εδώ στο σταθμό που επικρατεί, διότι χθες αποχαιρετήσαμε τον δικό μας Βαλάντη Καπίτσα και κανείς μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα αφιερώσουμε λίγο και από χρόνο από τη σημερινή μας εκπομπή για τον δικό μας Βαλάντη Καπίτσα που τόσο πολύ αγαπάτε και ακόμη και αυτοί που δεν το γνωρίζατε. Αυτές τις ημέρες είχατε αυτή την χαρά, θα το πω χαρά με την έννοια ότι ένας υπέροχος άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή και να γνωρίζετε και όταν είναι στη ζωή το πόσο αξιόλογος άνθρωπος είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σας κέρδισε ακόμη και μετά τον θάνατό του. Θα δώσουμε έτσι και το ένα μικρό μέρος της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στον ίδιο. Αν και θα μπορούσαμε ώρες ατελείωτες, εκπομπές ατελείωτες να αφιερώνουμε στον ίδιο, γιατί ήταν ο άνθρωπος που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην εργασία, στη δουλειά, στην εικόνα, λάτρευε την εικόνα, πραγματικά την τέλεια εικόνα. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα με τα καιρικά φαινόμενα, τα δύσκολα στο Βόλο που χιόνισε, με τις ζωντανές συνδέσεις στην Αγριά, ήταν εκεί για να μας δώσει την τέλεια εικόνα, να μας δείξει τα προβλήματα και βεβαίως καθημερινός αγωνιστής των πολλών πολλών ρεπορτάζ. Βαρύ το κλίμα, ακόμη δεν μπορούμε να το πιστέψουμε όλοι μας. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο συγκλονιστικές ειδήσεις εδώ στον σταθμό και έχουμε πάρα πολύ στεναχωρηθεί όλοι μας. Τώρα, να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, την Έλληνα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας. Να ξεκινήσω από το site του σταθμού μας, αλλά φυσικά και τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. AstraTV.gr, το Airbnb επιστρέφει στις top περιοχές. Οι ιδιοκτήτες του Άστρα αποχαιρετούν τον Βαλάντη Καπίτσα και βίντεο. Επίσης, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο μας Βαλάντη Καπίτσα, βίντεο από την κηδεία, το τελευταίο αντίο που ήμασταν όλοι εκεί. Το αντίο σπαρακτικό, ήταν όλοι εκεί, οικογένεια, συνεργάτες, συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί και το τελευταίο αντίο του Βαλάντη μας. Και πλούσιο ρεπορτάζ. Μαρσάρουν τα τρακτέρ στην Λάρισα, θα δούμε πότε ξεκινούν τις κινητοποίησεις οι αγρότες. Και πάμε να δούμε και την εφημερίδα Ελευθερία. Θέλουμε τα φτερά μας στο κλειστό κλαμπ της αεροπορικής ΕΛΙΤ. Και επίσης τρακτέρ εν όψη που θα στηθούν τα μπλόκα των αγροτών. Έχουν αποφασίσει λοιπόν να βγουν στους δρόμους. Και επίσης καταδίκη για αδήλωτο εργατικό ατύχημα. Και πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία. Κινητοποίηση των γιατρών στη Λάρισα με την στήριξη τοπικών φορέων. Ανεστά η λειτουργία του νηπιαγωγείου Μάνδρας λόγω κορονοϊού. Από εβδομάδα μείωση θανάτων και διασωληνωμένων διασωληνώσεων, λέει ο κύριος Γουργουλιάνης. Και παραμένει σταθερό το υλικό φορτίο στα λίμματα όσον αφορά τη Λάρισα και βεβαίως τον κορονοϊό.
Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Μεγάλο κόλπο με λία 100.000 ευρώ. Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος 48χρονων στον Αλμυρό, επένδυσε μέρος των καταθέσεών του σε κρυπτονομίσματα, αντί για γρήγορα και ασφαλή κέρδη, διαπίστωσε ότι του ξάφρισαν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Συναγερμός στο αστυνομικό τμήμα μετά την καταγγελία του ιδιώτη. Νοσούν ολόκληρες οικογένειες εξαιτίας της Όμικρον. Σε ποια γυμνάσια θα φοιτήσουν οι μαθητές? Και βλέπετε και κάτω δεξιά του πρωτοσέλιδου στους δρόμους τα πρώτα τρακτές στη Μαγνησία. Πάμε και στην Εφημερίδα Θεσσαλία. Απάτη 100.000 ευρώ. Ήθελε να αγοράσουν κρυπτονομίσματα από δήθεν σύμβουλο επενδύσεων και δυστυχώς έκαναν φτερά τα χρήματά του. Αριστερά στη Φιλική 18χρονος γέλιστια σε 81χρονη με απειλή, λέει, ψαλιδιού. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Αχιλοπούλιο για υγειονομικούς σε αναστολή και μυστικά ποιοτικής μακροζωίας από τον κύριο Κουρέτα. Και πάμε και στην Δυτική Θεσσαλία να δούμε την εφημερίδα «Η Αλήθεια». Δολοφονία οπαδού. 19χρονος δολοφονήθηκε ψυχρό σε συμπλοκή φιλάθλων ΠΑΟΚ και Άρη στην Θεσσαλονίκη. Πολιτική επανεκλογή και βεβαίως της κυρίας Σημακοπούλου και επίσκεψη Κοτσού στο εργοστάσιο, σε εργοστάσια της περιοχής. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας και να ξεκινήσουμε τη συγκλονιστική είδηση αυτή του θανάτου 19χρονου. Του παιδιού, γιατί ένα παιδί ήταν ένα μικρό παιδί, το οποίο λάτρεψε, αγάπησε την ομάδα του, τίποτε κακό μέχρι εδώ. Και βεβαίως το κακό είναι η κοινωνία μας. Έχει γίνει πολύ μεγάλο κακό στο πώς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, πώς γίνονται δολοφόνοι. Το λέμε συνεχώς, πώς τελικά χάθηκαν οι ανθρώπινες αξίες και πώς ένα χέρι ανθρώπινο μπορεί να οπλιστεί από άλλα νεαρά παιδιά, που μένει να δούμε και με την σύλληψή τους, γιατί δεν μπορεί. Κάποιος κάτι θα πει, θα βρεθούν οι δολοφόνοι, με δρεπάνη σκότωσαν τον 19χρονο. Σταμάτησαν με το όχημα στη Θεσσαλονίκη και του είπαν «Τι ομάδα είσαι?». Ένα απλό ερώτημα που μπορεί να το ακούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας και γιατί πρέπει να είναι κακό να πεις την ομάδα που υποστηρίζεις. Εξάλλου, μιλούμε για τον αθλητισμό, μιλάμε για πολιτισμό, μιλούμε για ανθρώπινες αξίες, για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό λοιπόν όπλησε το χέρι, όπως φαίνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η οπαδική συμπλοκή και δυστυχώς να έχουμε και την απώλεια του 19χρονου από ακατάσχετη αιμορραγία, από δρεπάνη το οποίο χτύπησε στο πόδι, με αποτέλεσμα να χάσει πάρα πολύ αίμα και να βρει δυστυχώς ακαριαίο θάνατο. Έχουμε και άλλους δύο τραυματίες, ευτυχώς ελαφρύτερα. Αλλά αν είναι δυνατόν, πραγματικά είναι δυνατόν, να σκοτώνονται, να φεύγουν νέα παιδιά, νεαρά παιδιά, επειδή απλά κάποιος τους ρώτησε τι ομάδα είναι. Και μάλιστα δείτε και το νεαρό, τον 19χρονο Άλκη, ο οποίος τι είπε, σας παρακαλώ, προσέξτε, σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο, σταματήστε. Αυτό ήταν η τελευταία φράση του, του 19χρονου. Σας παρακαλώ, προσέξτε τη φράση, η τελευταία φράση του νεαρού, που τελικά δεν κατάφερε να μείνει στην ζωή, από ακατάσχετη αιμορραγία. Νησάφι πια με την οπαδική βία, νησάφι πια με η Λάρισα έχει θρηνήσει οπαδική βία, έχει θρηνήσει τον θάνατο του Μπλιώνα, το θυμάστε όλοι, έτσι από τα όσα συνέβησαν μέσα στο γήπεδο, έτσι πως από μια φωτοβολίδα ο ίδιος βρήκε τραγικό θάνατο, ένα λεωφορείο που έχασε ο ίδιος στα κτέλ και λέει αφού έχω χρόνο να περιμένω την επόμενη, έτσι, το επόμενο λεωφορείο, το επόμενο δρομολόγιο, ας πάω να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Αυτό τόσο απλό ήταν αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος, που δυστυχώς έτσι κάποιοι θεώρησαν ότι πετώντας μια φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο θα δείχναν τι ωραία ομάδα έχουν. Και κάπως έτσι έφυγε από την ζωή. Τρίκαλα, βλέπουμε και live εικόνα, μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμονίδης από τα Τρίκαλα, συννεφιασμένα Τρίκαλα και βρέχει στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, να πούμε αυτή την ώρα, με πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον φοβερό θάνατο του 19χρονου, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 17χρονου Αλκιβιάδη Καμπανού, λίγο μετά μεσάνυχτα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, κοντά στο γήπεδο του Άρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος έμενε αυτή την περίοδο στη Βέρεια λόγω του πατέρα του που είναι αξιωματικός του στρατού. Έως τα χρόνια του γυμνασίου κατοικούσε στο Φάλιρο Θεσσαλονίκης και πήγαινε σχολείο στο 31ο γυμνάσιο, ο ίδιος ερχόταν συχνά στην πόλη καθώς διατηρούσε αρκετές φιλίες από τα παιδικά του χρόνια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος Σάλκης ήταν φίλαθλος του Άρη, πήγαινε στο γήπεδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά δεν ήταν γνωστός για την οργανωμένη οπαδική του δράση, ενώ δεν συμμετείχε σε μπλοκές μεταξύ οπαδών. Ο 19χρονος περπατούσε με φίλους του όταν κατά μία τα ξημερώματα της Δευτέρας δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων που κατέβηκαν από δύο αυτοκίνητα και τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες μιλούσαν ελληνικά. Αρχικά τους ρώτησαν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο του Άλκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράσεις επιτέθηκαν στην παρέα του 19χρονου με μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα που παρουσιάζονται και δρεπάνια. Το θύμα τραυματίστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ τα άλλα δύο παιδιά έφερουν τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά λοιπόν, ναι και κορομουλιά τρικάλων, ούτε καν φαίνεται από τα καιρικά φαινόμενα και είπαμε θα έχουμε χιόνια στα ορεινά και στα παιδινά αρκετές βροχές με χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα, πάμε να δούμε, να πούμε και στα συμπληρώντας το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι είχαμε και άλλη μια οπαδική συμπλοκή με μάλιστα με ένα σοβαρό τραυματισμό ενός 14χρονου ο οποίος υπέστη, προσέξτε, έχει αυτή την ώρα αιμάτωμα στο σηκώτη από οπαδική βία. Δηλαδή ταλαιπωρείται κόσμος, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, χάθηκε ένας 19χρονος, δεν είναι και ο μοναδικός δυστυχώς που έχει χαθεί από οπαδική βία και κάποιοι δίνουν αγώνα επιβίωσης, έτσι, κάποια νεαρά παιδιά, 14χρονος μόλις 14 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε στο σηκώτι, έχει αιμάτωμα. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε μέσα του κορονοϊού, ένας κορονοϊός που μας ταλαιπωρεί και θα μας ταλαιπωρεί από ό,τι φαίνεται για αρκετό καιρό ακόμη. Το θετικό είναι ότι η Όμικρον κυριαρχεί αυτή την ώρα στη χώρα μας, στην πλειοψηφία οι ασθενείς νοσούν από Όμικρον και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήπια συμπτώματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως στις ευάλωτες ομάδες, στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και δει στις μεγαλύτερες ηλικίες ότι δεν προκαλεί και μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε έτσι και μια μικρή άνοδο των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες και σε τοπικό επίπεδο και στην Θεσσαλία. Ευτυχώς αυτό δεν μεταφράζεται σε εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία. Παραμένει ωστόσο η πίεση στα νοσοκομεία γιατί παραμένει ο κορονοϊός, έχουν να διαχειριστούν οι γιατροί το θέμα της πανδημίας, αλλά έχουν να διαχειριστούν και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν ασθενείς. Θα δούμε και τις κινητοποιήσεις των γιατρών σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, να δώσουμε και άλλο κλίμα από άλλα ρεπορτάζ. Η ενεργειακή κρίση που πλήττει δυστυχώς χιλιάδες νοικοκυριά. Θα δούμε τι γίνεται και με τους συνταξιούχους, αλλά και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ενώ παρακολουθούμε live εικόνα από το Βόλο, βλέπετε λοιπόν στα ορεινά η κατάσταση που επικρατεί, βροχές, ίσως να έχουμε και ασθενείς χιονοπτώσεις και μια βροχερή μουντή ημέρα για την πόλη του Βόλου. Είπαμε θα έχουμε καιρικές συνθήκες και σήμερα έτσι αρκετά δύσκολες. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά και σε διαφημίσεις. Να μάλιστα ευχαριστώ και τον Μιχάλη Χειμωνίδη. Μας δείχνει Χάνια Πηλίου. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε χιονόπτωση. Έχουμε όμως ένα σκηνικό του καιρού χειμωνιάτικο. Με το χιόνι που έχει παραμείνει έτσι από τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε αυτή την χιονόπτωση την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών παραμένει το χιόνι. Πεντακάθαρος ωστόσο ο δρόμος. Είναι εξάλλου και μια καλή ευκαιρία αν υπάρχει χρόνος. Κανείς να εκδράμει προς τα ορεινά, να ξεφύγουμε λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη βαριά επικαιρότητα, να και το χορευτό Μαγνησίας, το παραλιακό μέτωπο έτσι, της Μαγνησίας. Πολύ όμορφη εικόνα, γιατί έχει και αυτή τη δική της γεύση, την συννεφιασμένη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε γενικότερα αυτές τις ημέρες με μια πολύ βαριά ψυχολογία, λόγω και του δικού μας ανθρώπου που χάθηκε. Να δώσω και μια αισιοδοξία όμως είδηση, να πούμε ότι ο Δημήτρης Μήτρου είναι αρκετά καλά, φαίνεται να επανέρχεται και δυναμικά και τον περιμένουμε πώς και πώς και θέλω τόσο πολύ να τον ακούσω, τόσο πολύ να μιλήσουμε. Μέρα παραμέρα μιλώ με τους γιατρούς, έχω γίνει κι εγώ φορτική καμιά φορά, αλλά θέλω να μαθαίνω καλά νέα, μόνο καλά νέα. Παραμένω σοκαρισμένη από την είδηση του Βαλέτου του Καπίτσα που δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο, βλέπουμε και μια αισιόδοξη ματιά την ζωή. Η ζωή συνεχίζεται με αυτή την έστω βαριά έτσι, επικαιρότητα και βαριά αυτή η είδηση. Κρατάμε το θετικό
ότι ο Δημήτρης Μήτρου από ό,τι φαίνεται έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Μέχρι να πάει στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων, έτσι θα ανησυχούμε, θα έχουμε αυτή την ανησυχία. Όμως ξέρω ότι είναι σε καλά χέρια, στα χέρια των γιατρών και σύμφωνα με τους ίδιους έχει βγει και από τη ΜΕΘ και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα θα ακούσουμε τη φωνή του εδώ και πάλι στον Άστρα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, ενώ παρακολουθούμε και η Λία Ειδιψού. Επανήλθαν οι κάτοικοι εκεί σε μια κανονικότητα λόγω των καιρικών φαινομένων. Να και η Σκόπελος. Έχουμε συννεφιά στην Σκόπελο, θα έχουμε και βροχές στις βόρειες σποράδες. Ευτυχώς δεν έχουμε ακραία από ό,τι φαίνεται καιρικά φαινόμενα. Και μακάρι να μην έχουμε, σε καμία περίπτωση δεν το επιθυμούμε αυτό, γιατί χειμώνας είναι, θα περάσει. Τι στο καλό, είμαστε ήδη στο Φλεβάρι. Ημερολογιακά, αν το δει κανείς, ο τελευταίος μήνας του χειμώνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στον Άστρα, στην πρωινή ατζέντα. Παρακολουθούμε και live εικόνα από την Σκιάθο αυτή την ώρα, τη συνεφιασμένη Σκιάθο, από διαφορετική μάλιστα οπτική γωνία της κάμερας και βεβαίως ένα πανέμορφο νησί. Τώρα, πάμε στα δικά μας, πάμε στη δικιά μας βαριά επικαιρότητα. Έχω επιλέξει μέσα από τα εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, post που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες για το βαλάτι των Καπίτσα, πόσα έχουν υποθεί σε συζητήσεις χθες στο τελευταίο αντίο, σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Έχουμε πει πάρα πολλά και έχουμε μοιραστεί. Έχω κρατήσει λοιπόν ένα που νομίζω ότι μέσα από αυτό το post καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική απώλεια είναι για όλους μας εδώ στον Άστρο Βαλάντιος ο Καπίτσας, αλλά δεν είναι μεγάλη απώλεια μόνο για μας. Χθες αυτό συζητούσαν όλοι στο τελευταίο αντίο. Πόσο γνωστός ήταν στα Φάρσαλα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, σε όλη τη Θεσσαλία. Δεν σταματάει το τηλέφωνο τόσα 24 ώρα μετά τον θάνατό του να χτυπά για να μας λένε μα γιατί, τι έγινε. Έχω επιλέξει λοιπόν το Μιχάλη Χειμωνίδη το post να διαβάσω λίγο πριν πάμε να δούμε το τελευταίο αντίο. Ένα post το οποίο το έκανα 10 ώρες πριν, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό το post, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τον έζησε πάρα πολύ στις ζωντανές συνδέσεις, στο control, στα ρεπορτάζ, στο κανάλι, στο σταθμό, γιατί εμείς εδώ στη Λάρισα μπορεί να είχαμε μια διαφορετική επαφή με τον Βαλάντι τον Καπίτσα, να τον βλέπαμε όχι τόσο συχνά όσο τα παιδιά που τον βλέπαν σε καθημερινή βάση έτσι στο Βόλο. Σήμερα λέει αποχαιρετήσαμε ένα φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη, το Βαλάντι τον Καπίτσα. 20 χρόνια και κάτι παραπάνω κοινή πορεία στο Άστρα TV που το τόσο αγάπησε και με ζήλο τιμούσε. Τι να πρωτοθυμηθώ, το ταξίδι που κάναμε μαζί σε όλη την Ελλάδα, τα ταξίδια και πάντα σε έβρισκα στη θέση του οδηγού. Πρόθυμο να μα ταξιδέψει. Πάντοτε ήθελε ένα οδηγό και ακούραστο οδηγό πραγματικά. Τα εκατοντάδε τσίπρο και κρασάκια που πίναμε παρέα στον αγαπημένο σου Κρινάκι, συζητώντα για το μέλλον τη δουλειά που τόσο αγαπούσε. Τις εκατομμύρια ερωτήσεις που με έκανες πρωί, μεσημέρι, βράδυ για απορίες εξοπλισμό. Το απίστευτο γέλιο που πρόσφερε στο κουσκού των ειδήσεων της ημέρας. Τις άπειρες ζωντανές μεταδόσεις που κάναμε μαζί. Πάντα διάλεγες το πιο μακρινό και ψηλό σημείο, όπως και τώρα, για να μην σε φτάνει κανείς. Τι να πρωτοθυμηθώ, τους επικούς τσακωμούς με τον Βασίλη. Μπορούσες να μαλώσεις ακόμη και για το μοίρασμα στα σουβλάκια, γιατί είχες καρδιά παιδιού. Ναι, ο Βαλάντης ήταν ένα παιδί, το δικό μας παιδί. Το παιδί των μέσων μαζικής ενημέρωσης που χωρίς δισταγμό έλεγε πάντα ναι. Ο Βαλάντης δεν ήταν ένας απλός καμεραμάν. Έχω γνωρίσει δεκάδες όλα αυτά τα χρόνια. Ο Βαλάντης ήταν ένας κομάντο καμεραμάν. Πήγαινε εκεί που δεν πήγαιναν οι άλλοι. Πήγαινε πάντα πρώτος, έβλεπε καπνό στην πόλη και έφευγε αμέσως με το αμάξι για να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Άκουγε σιρήνα και ακολουθούσε το ασθενοφόρο. Ακόμη και αν ήταν σε κάποια σημαντική υποχρέωση, την διέκοπτε για να κάνει αυτό που ήξερε καλά. Να κάνει την ανακάλυψη της είδησης. Ο Βαλάντης δεν κυνηγούσε ποτέ την είδηση. Η είδηση κυνηγούσε τον Βαλάντη γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από το πλάνο του. Η κάμερά του ήταν η προέκταση του χεριού του. Το απαραίτητο εργαλείο στο αμάξι του, χωρίς ρεζέρβα, θα πήγαινε χωρίς κάμερα όμως όχι. Πόσο αγαπούσε τον εξοπλισμό του, με πόση χαρά έκανε τα όνειρά του να αναβαθμίσουμε ακόμη και αν δεν ήταν δικά του. Το ραδιόφωνο, το κρυφό του χόμπι, το χάρισμα, το αγαπημένο του να παίζει μουσική στην εκπομπή του. Η οικογένειά του, η γυναίκα του, η μικρή Μυρτούλα του, πόσο πολύ τους αγαπούσες, πόσο πολύ χαιρόσουν να μας τους δείχνεις. Η Θεσσαλία θρυνεί γιατί σήμερα αποχαιρέτησε ένα παιδί. Ένα παιδί που όμοιό του δεν θα ξαναδεί. Και έτσι είναι. Σήμερα λέει ανάρτησα μαζί με τα παραπάνω και μια φωτογραφία του Βαλάντι, αλλά δεν την ανάρτησα μόνο λέει, για post, γιατί την ανάρτησε αυτή αύριο το πρωί, σήμερα δηλαδή θα την κάνω κορνίζα και θα την κρεμάσω στο γραφείο μου για να σε βλέπω κάθε πρωί και να χαμογελάω να απολώντας την ιστορία μας. Φίλε Βαλάντι, καλό σου ταξίδι. Πάμε να δούμε το τελευταίο αντίο του Βαλάντι.
Ναι, Βάσο, είμαι εδώ, στον Ιερό Ναό λοιπόν των Αγίων Αργυρών. Δίπλα μου είναι η συγγενής του Βαλάντη Καπίτσα. Είναι η μητέρα του εδώ τώρα, η αδερφή του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Είναι απίστευτο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν εντελώς ξαφνικό. Δεν πέθανε για μας. Ο Βαλάντης είναι ζωντανός για όλους. Είναι ζωντανός για όλους, γιατί όλοι τον αγαπούσαμε. Για όλους έτρεχε, για όλους βοηθούσε. Θα μας μείνει αξέχαστος, εννοείται αυτό. Ο Βαλάντης είναι ζωντανός στην καρδιά όλων. Όλων, τα άκουσα όλα. Τα άκουσα, ήμασταν καλά μας. Ο Σιλτρόδομη πήραμε. Είναι η μητέρα του Βαλάντη. Πήραμε καφεδάκι, χαρά είδης, βγάζει πολλά πράγματα. Καθίσαμε εκεί, φάγαμε όλα. Πάτερ, ο Βαλάντης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για όλους. Ανυψώδω. Το καλύτερο παιδί. Χάσαμε το καλύτερο παιδί, τίποτα άλλο. Ο χαμογελαστός άνθρωπος, όπως τον λέγαμε. Ναι. Όχι, εσύ είσαι συνεργάτη, δεν συμπαντίζει. Ναι, ναι, ναι. Το καλύτερο παιδί σου, ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος, ο καλύτερος ρεπορτάζ, τα πάντα. Συλληπιτήρια να ευχηθούμε. Και πολλές. Πήγε καθόταν στο σαλόνι. Έπεσε τα χέρια και τα αυτά κάτωταν. Πήγε ξάπλωση. Όταν φύγαμε 9 η ώρα που ήταν, ήταν κουκλωμένος απάνω με την κουβέρτα. Άντε Βαλάντη, λέω καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Δεν ήταν καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου. Συλληπιτήρια. Ήταν... Ο Βαλάντης είναι ζωντανός για όλους μας. Να περνάς κάπου κάτω, σαν να βλέπω τον Βαλάντη, να περνάς. Βάσο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Βασίλη, ωστόσο, αυτό που για σένα είναι το, ότι το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο ρεπορτάζ ζει. Για σένα, γιατί ήσουν ο δημοσιογράφος πάντα καθημερινά μαζί με τον Βαλάντη. Ακριβώς. Κάθε μέρα μαζί για 17 χρόνια με τον Βαλάντη καθημερινά, σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει σημείο στην πόλη που να πέρασα την τελευταία ημέρα και να μην θυμήθηκα τον Βαλάντη. Δεν υπάρχει σημείο στην πόλη που να μην πέρασα και να μην μου ήρθε στο μυαλό ό,τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Και ξέρετε, αυτό που έχουμε εισπράξει την τελευταία ώρα που είμαστε εδώ είναι πόσο πολύ τον αγαπά ο κόσμος ακόμη. Και δεν πεθαίνει κάποιος όταν μένει ζωντανός στο μυαλό και στην καρδιά εκείνων που τον αγαπούν. Δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι το μήνυμα το οποίο έχουν στείλει όσοι τον ήξεραν. Και να σημειώσω και κάτι. Ο Βαλάντης ήταν πολύ γνωστός για τη δραστηριότητά του στους ραδιοερασιτέχνες Μαγνησίας. Είχε πάρα πολλούς φίλους που είναι συγκλονισμένοι από την απώλειά του. Δίπλα μου, ένας από τους στενούς του φίλους στο Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών. Ο Βαλάντης, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, ο χαμογελαστός άνθρωπος. Ο Βαλάντης δεν θα πεθάνει ποτέ, θα μείνει για πάντα χαραμένος στις καρδιές μας. Ήταν ένας φίλος καρδιακός, πάντα καλόκαρδος, πάντα με τον καλό λόγο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παραπάνω. Εύχομαι εκεί που πάει να είναι πάντα καλά και μας προσέχει. Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας έχετε αφήσει και στεφάνι εδώ. Έχουμε αφήσει και στεφάνι, ο πρόεδρος και πέρα και τα υπόλοιπα μέλη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι αυτές τις στιγμές για όλους μας. Και πίσω από την κάμερα τώρα που έχουμε τη μετάδοση είναι όλο το επιτελείο. Συνάδελφοι του Βαλάντη, φίλοι, είναι όλοι εδώ οι συγγενείς, συγκλονισμένοι να του πούν το τελευταίο αντίο, το ίστατο χαίρε. Εδώ από τον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Και είναι λίγα τα λόγια τα οποία μπορούν να βγουν από τα στόματα, όπως αντιλαμβάνεστε, για έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε, όπως είπα και χθες, ιδιαίτερη παρακαταθήκη και στην εικονοληψία. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με τηλεοπτικούς σταθμούς των Αθηνών, πρώτος στο ρεπορτάζ για τον Άστρα επί σειρά ετών. Πάρα πολλά τα ρεπορτάζ τα οποία πραγματοποιήσαμε, δεκάδες οι τηλεοπτικές συνδέσεις όπου τις επιμελήθηκε. Τα τελευταία 2 χρόνια είχε συνεργασία ο Βαλάντης με τη Μητρόπολη Δημητριάδος και συνεργαζόταν και με τον Μητροπολίτη τον κύριο Ιγνάτιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εξωστρέφεια, είχε την ικανότητα να ανοίγει κύκλο γνωριμιών πάρα πολύ εύκολα και να είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Και όπως σας έλεγα και χθες, μέχρι και τώρα και ένα λεπτό πριν τη σύνδεση μου τηλεφωνούσαν από περιοχές από όλη την Ελλάδα, από την Κομοτηνή, την Αθήνα και μου έλεγαν δεν πιστεύουμε αυτό που έχει συμβεί. Αλλά το Βαλάντη δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Βάσο. Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες για όλους μας, κυρίως για την οικογένειά του
κυρίως για τη σύζυγό του, για τα παιδιά του, αλλά και για όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ο Βαλάντης ήταν ένα κομμάτι από όλους μας, ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας άνθρωπος που θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, πάντοτε βοηθούσε και είχε πάντοτε τον καλό λόγο για όλους. Όσο βαρύ και να είναι το πένθος σήμερα, ας έχει περάσει και μία μέρα, ακόμη και τώρα αδυνατούμε όλοι να πιστέψουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή τη σύνδεση, να καταγράφουμε αυτές τις εικόνες, Βάσο, και να τον χαιρετάμε για τελευταία φορά. Μόλις έφτασε εδώ στο νερό των Αγίων Αργύρων, ο Κώστας Οκουσιαρής, ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με τον Βαλάντη, ένας άνθρωπος που τον ήξερε πολύ καλά, συγκλονισμένος και ο ίδιος. Ο Βαλάντης μας είπε το αντίο πριν από λίγα 24 ώρες, ωστόσο δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Το πρωί βγήκαμε για ρεπορτάζ με τους συναδέλφους και λέγαμε ο Βαλάντης είναι δίπλα μας, τώρα θα έρθει. Είμαι σοκαρισμένος, δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν ένας φίλος αγαπητός για μένα, για όλο τον κόσμο του Βόλου. Θα μας λείψει. Έχω φοβερές αναμνήσεις με τον Βαλάντη, γιατί ξεκινήσαμε μαζί το 1990. Δεν έχω να πω, είμαι πολύ σοκαρισμένος. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Θεός να τον αναπαύσει και να ξέρει πάντα ότι θα είμαστε πάντα δίπλα του, στις καρδιές μας θα τον έχουμε, θα τον αγαπάμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τίποτα άλλο. Κώστα, σε ευχαριστώ. Πολύ δύσκολες στιγμές, πραγματικά. Όλοι εδώ να πούνε το τελευταίο αντίο στο φίλο μας, τον αδελφό μας, τον Βαλάντη. Θα σε αφήσουμε, Βασίλη μου, σε αυτό το σημείο και θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, στις 4 η ώρα. Τώρα, έως η ώρα να βλέπουμε το βίντεο και μιλούν άνθρωποι, μίλησε η μητέρα, οι αδελφοί, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τι να πιστέψουν τώρα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του, πόσο μάλλον δε η οικογένειά του. Δεν μπορώ να το πιστέψω σε καμία περίπτωση, αλλά στα μάτια της γυναίκας του και της αγαπημένης κορούλας νομίζω ότι θα βλέπουν κάθε φορά έτσι τον ίδιο τον Βαλάντη. Θυμήθηκα λοιπόν κάθε λεπτό που περνούσε, σκεφτόμουν και μια εικόνα. Γιατί πάρα πολλές στιγμές έχουμε ζήσει σε ζωντανές συνδέσεις. Ο Βαλάντης ο Καπίτσας ήταν φοβερός σε ζωντανή σύνδεση. Δηλαδή έκανε τα πάντα, ακόμη και τα πιο δύσκολα ζωντανά. Γιατί για να βγάλει μια ζωντανή σύνδεση, και τώρα μιλούμε για τον 90, τον 95, τον 2000, δεν υπήρχαν τα μέσα που τώρα με ένα live view, με ένα σακίδιο που έχει τα μηχανήματα φορτωμένα, πα και σε ένα λεπτό έχει συνδεθεί. Παλαιότερα μπορεί να χρειαζόταν και δύο link, δηλαδή να στήσεις πάνω σε βουνό. Θέλαμε να βγάλουμε κινητοποιήσεις αγροτικές μέσα από τα τέμπη και έπρεπε να ανέβει στο βουνό, να βάλει το ένα πιάτο κάτω, το άλλο στα τέμπη και να μπορέσουμε να βγάλουμε την εικόνα, να βγάλουμε το ζωντανό. Δηλαδή μιλούμε για αμέτρητες ώρες. Και μου ήρθε στο μυαλό μια ζωντανή σύνδεση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Για να καταλάβετε τώρα για ποιον λόγο μας έχει πονέσει τόσο πολύ αυτή η απώλεια. Είχαμε πάει λοιπόν να βγάλουμε ζωντανή σύνδεση για τους αγρότες και πάντοτε για να έχει την τέλεια εικόνα ώστε στις 3 το μεσημέρι να μπορέσει να έχει τη ζωντανή σύνδεση και να δείξει την εικόνα με τα τρακτέρ. Μπορεί να πήγαινε και από τις 11 και από τις 10 το πρωί γιατί ήθελε να είναι άρτιος. Αν κάτι του έλειπε, αν κάτι δεν πήγαινε καλά, να ήταν προετοιμασμένος στις 3 το μεσημέρι να ήταν έτοιμος. Όταν λοιπόν έφταναν συνάδελφοι από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έφταναν πολύ αργότερα από τον ίδιο που είχε ήδη στήσει το ζωντανό, τι έκανε, τους βοηθούσε. Έλεγε, έλα να κουβαλήσουμε τα πράγματα, θα σε βοηθήσω εγώ να στήσω το ζωντανό, γιατί πρέπει να περάσει η ώρα, πάνω να φάμε και κανένα σουβλάκι, έλεγε ο ίδιος. Δηλαδή δεν έβλεπε τον άλλον ως ανταγωνιστικά και να πει, εντάξει δεν βαριέσαι και ας μην έχει καλή εικόνα ο άλλος. Ήθελε όλοι, δεν το έβλεπε ανταγωνιστικά, ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο στις προσφοράς. Και αυτό που έγραψε ο Μιχάλης Χειμωνίδης πολύ εύστοχα, ότι πάντοτε ήθελε να είναι στο πιο ψηλό σημείο, να έχει την καλύτερη εικόνα, να έχει την καλύτερη ζωντανή σύνδεση, τα καλύτερα πλάνα και τελικά μας την έκανε για τόσο ψηλά, τόσο μακριά για να έχει την καλύτερη εικόνα. Μίλησαμε πολύ με λόγια αγάπης ο σεβασμιότητας μου πολίτης Δημητριάδος, ο κ. Ιγνάτιος, για τον Βαλάντη Καπίτσα που το τελευταίο καιρό συνεργάστηκαν για τις ζωντανές συνδέσεις και
Νομίζω ότι και αυτό που είπε προχθές για την παιδικότητα που είχε ο Βαλέντης ο Καπίτσας, γιατί έτσι ήταν. Πώς λες ένα μικρό παιδί, πάμε να φάμε σουβλάκια, να πούμε δύο κουβέντες. Ήθελε πάντοτε να πιει έναν καφέ, να φάει κάτι και να μιλήσει. Δεν ήθελε να δει το ρεπορτάζ σαν δουλειά. Δεν το βλέπε πάμε να δουλέψουμε. Πάμε να περάσουμε καλά, δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε το άρτιο αποτέλεσμα, αλλά παράλληλα να περάσουμε και καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο Σεβασμιότητος για τον αγαπημένο μας Βαλάντη. Σε μια κοινωνία που πολλές φορές κυριαρχεί ο διχασμός, το έλλειμμα της ενότητας, έρχεται ένα γεγονός πόνου και θλίψεως, αλλά ταυτόχρονα που αναδεικνύει ότι δεν κάπου για χρονιά και παραμένει εδώ. Δεν ξέρω για πόσα πρόσωπα θα μπορούσε αυτή η τοπική μας κοινωνία να νιώσει όλοι μαζί σύμπαση, τόσο πόνο και θλίψη. Όσο νιώσαμε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, όταν ακούστηκε ότι ο Βαλάντης μας, ο δικός μας άνθρωπος, το δικό μας παιδί, δεν θα είναι άμεσα σωματικά. Την ίδια στιγμή ανέδειξε τι σημαίνει άνθρωπος. Άνθρωπος καλός, καλοκάθαρος, χαμογελαστός, θυσία για όλους, άνθρωπος ερώτητος, του γινόταν τη σπάση τα πάντα. Ο καλός άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς μεγάλες προβλίες, χωρίς πολλούς τίτλους, δόξες και πλούτου, αλλά ένας άνθρωπος που κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων, γιατί είχε μεγάλη καρδιά, που γινόταν εύχριστος και έπρεπε τους ανθρώπους, γιατί θυσιαζόταν για τον καθένα και για όλους μαζί, που έδωσε μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, τούτη την ώρα να προσέχεται γι' αυτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί. Ο θάνατος θα παραμείνει μυστήριο. Ένα πράγμα όμως μπορώ να πω, ότι η ψυχή δεν πρέπει να ζήσει ούτε πλούτη, ούτε δόξης, ούτε τιμές. Τι πρέπει να ζήσει? Μια πρίκα μοναδική. Την αγάπη των ανθρώπων. Πρέπει να ζήσει το χαμόγελο μιας ζωής ολόκληρης. Πρέπει να ζήσει τη θυσία για τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, όταν θέλει και μπορεί να μοιάζει στον Θεό. Ακόμα και όταν ο ίδιος δεν το γνωρίζει, αλλά γιατί έχει καταπληκθεί με έναν τρόπο που ο χαρακτήρας του δίνει τη δυνατότητα. Με βεβαιότητα να λέμε ότι προγεύεται παραδείσου, γιατί ο Θεός έχει δικά του μέτρα την κρίνη της ανθρώπους και ξέρει την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Το γνωρίσαμε πίσω από τις κάμερες. Συνεργαστήκαμε μαζί του ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσα στην πανδημία και έτσι είχαμε την ευκαιρία να νιώθουμε ότι ένας άνθρωπος μας προσεγγίζει που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Οι τελευταίες μας εμπειρίες ήταν μόλις λίγες ώρες πριν. Εμπειρίες ζωής. Γιατί δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που χειριζόταν τις κάμερες την ώρα της ακολουθίας. Στα πρωτοπρώτα ήξερε πότε να ανοίξει την εικόνα της Παναγίας και του Χριστού. Με τον Επίσκοπο μπορούσε και μιλούσε με τα μάτια, δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Με έπρεπε στα μάτια και καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή τι έπρεπε να συμβεί και να γίνει. Έλεγε κάθε χρόνο. Ήταν ένας άνθρωπος που κρατάει την αξία του ανθρώπου στη ζωή μας. Δεν ξέρω τι λόγια μπορούν να παρηγορήσουν είτε τη μητέρα είτε τη σύζυγο του οικείου. Δεν τα έχω από αυτά τα λόγια. Ένα πράγμα όμως μπορώ να σου πω. Ότι ζει. Ότι η ψυχή αυτή είναι πυρκισμένη και θα παραμείνει μέσα μας. Και έτσι για να αξιοποιήσω και λίγο μια εικόνα ανθρωπομορφική. Σίγουρα αυτή τη στιγμή με μια κάμερα μας βλέπει όλους. Σίγουρα κάθε φορά που θα έχουμε μια κάμερα μπροστά μας, εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε το χαμόγελο του Βαλάντη. Σίγουρα αν τον αφήσουμε στην ψυχή μας, θα μας δώσει εικόνες παραδείσου. Έτσι τον αναφέρουμε. Με βεβαιότητα θα τον ξαναβρούμε. Θα τον θέλαμε πολύ ακόμα μαζί μας και κοντά μας. Ο Κύριος ορίζει μόνο το γιατί. Εμείς θα τον κρατήσουμε μνημονεύοντάς του. Γιατί πιστεύουμε στην αθανασία της ψυχής. Γιατί θέλουμε όλοι τον παράδεισο. Γιατί μας έδωσε παραδείσες εικόνες. Και πιστεύουμε μακρόνιτα και αυτό θέλω να γίνει βίωμα και της μάνας και της συζύγου και των παιδιού και των οικείων. Ζει ο Παναγιώτης. Έχει άλλο τρόπο και ίσως τώρα ακόμη περισσότερο θα βοηθήσει. Η κοινωνία μας είναι δεδομένη με τη στιγμή
γιατί γνωρίσαμε όλη τη ζωή μας έναν αληθινό άνθρωπο, άνθρωπο του Θεού, έναν καλό άνθρωπο που δεν θα προσμονήσουμε ποτέ αμήν. Πραγματικά δεν ξέρω με τι λόγια μπορεί κανείς να παρηγορήσει τη σύζυγό του, τη Χαρά, που όπως είπε, τη χαρά μου τη χρωστούσε η ζωή, μας χρωστούσε πολλές ακόμη στιγμές, αλλά σίγουρα θα τον έχουμε στο μυαλό μας και κάθε φορά που θα κοιτάμε τον ουρανό, όπως λέει πολύ σωστά και η Χαρούλα η Διβάνη, θα λέμε τα νέα μας και θα μας ακούει και ο ίδιος και με ένα μαγικό τρόπο πάντοτε θα είναι κοντά μας. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Πρωινή Ατζέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην Πρωινή Ατζέντα, Βροντερό Τρικάλων και βλέπετε μια χιονισμένη κατάσταση, εντελώς διαφορετική η Εύβοια, η Ηλία Εδιψού. Είναι καιρικές συνθήκες που πραγματικά εναλλάσσονται συνεχώς από περιοχή σε περιοχή, έχει ένα αέρα που τη βλέπουμε στην Εδιψού, όχι όμως καιρικά φαινόμενα. Καλημέρα και στους καλόγερους Τρικάλων. Σε λίγη ώρα θα δούμε και το χιονισμένο τοπίο και ευχαριστούμε την αγαπημένη Σταματία που μας έστειλε φωτογραφία από το όμορφο χωριό της, πολύ όμορφο. Και αν από οπουδήποτε μας παρακολουθείτε και θέλετε να δείξουμε τις ομορφιές του τόπου σας, στείλτε μας φωτογραφίες στη σελίδα μας Πρωινή Ατζέντα για να τις δείξουμε εδώ στον τηλεοπτικό αέρα. Εξάλλου, είπαμε, όλα στη ζωή έχουν μια διπλή όψη, και την καλή και την άσχημη, και πάντοτε τη βλέπουμε έτσι με μια πιο αισιόδοξη ματιά. Τώρα, πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους γιατρούς. Οι γιατροί, οι οποίοι δυστυχώς, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, είναι πάρα πολλά τα κενά πλέον, πολλές κλινικές οι οποίες έχουν αποδυναμωθεί λόγω και του κορονοϊού. Χθες λοιπόν είχαμε και αυτές τις καιρικές συνθήκες έτσι, που δεν βοήθησαν τόσο πολύ σε πολλές περιοχές της Ελλάδος να έχουμε έτσι, πολύ δυναμικές κινητοποίησεις, τόσο σε τοπικό επίπεδο νομίζω ότι αναδείχθηκαν τα προβλήματα. Βλέπουμε live εικόνα από τα μετέωρα. Βλέπετε στον ορεινό όγκο τη Σπίνδου τα χιονισμένα βουνά. Και βεβαίως είπαμε θα είναι μία ημέρα με χιόνια στα ορεινά. Να λοιπόν και οι καλόγεροι Τρικάλων. Ευχαριστούμε την αγαπημένη Σταματία. Πόσο όμορφη εικόνα που μας έστειλε από ένα χιονισμένο πραγματικά τοπίο. Την ευχαριστούμε θερμά. Από όπου και αν μας παρακολουθείτε, αν θέλετε να δείξουμε τις ομορφιές του τόπου, με χιόνι, χωρίς χιόνι. Έβλεπα νωρίτερα και τη live εικόνα που μας έδειχνε από την Ελάτη Τρικάλων ο Μιχάλης Χειμονίδης. Και εκεί είχαμε νέα χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καλόγεροι Τρικάλων, έτσι, ένα πανέμορφο χωριό. Άντε σιγά σιγά να μαθαίνουμε και όλα τα χωριά εδώ της Θεσσαλίας και να τα δείχνουμε μέσα από εικόνες. Σκιάθο live εικόνα παρακολουθούμε αυτή την ώρα. Συνεφιασμένη Σκιάθος και είπαμε ότι θα έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τα προβλήματα των γιατρών και τη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν χθες όλη την Ελλάδα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ανέδειξαν με τη σημερινή τους κινητοποίηση οι γιατροί των δύο νοσοκομείων προχωρώντας σε στάση εργασίας. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα, που προκηρύχθηκε και όλο το δημόσιο, με στόχο να αναδειχτούν τα προβλήματα των νοσοκομείων. Στο δικό μας νοσοκομείο, όπως έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες φορές, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν υποστελεχωμένες κλινικές, οι οποίες θέλω λίγο να τις απαριθμίσω με βάση και τις πιο υποστελεχωμένες, όλες είναι υποστελεχωμένες. Έχουμε την νεφρολογική μονάδα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει έναν γιατρό και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Την παιδιατρική κλινική, που έχει δύο μόνιμους γιατρούς και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, έχοντας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών αναλάβει εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο. Εδώ χρειάζεται άμεση ενίσχυση. Έχουμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών που χρειάζεται άμεση ενίσχυση, τη μονάδα εντατικής θεραπείας που με τόσα κρεβάτια και χρειάζεται να καλυφθούν άμεσα οι θέσεις. Εδώ έπρεπε να υπάρχει και πρόβλεψη και τα προηγούμενα χρόνια για να γίνει αυτό. Οι γιατροί τόνισαν μεταξύ άλλων πως τα περισσότερα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι υποστελεχωμένα, όπως και ότι με πρόσχημα τον κορονοϊό το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τείνει να γίνει νοσοκομείο μιας νόσου. Η απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δυστυχώς συνεχίζεται. Η πανδημία COVID ανέδειξε με τον πλέον περίτρανο και πανηγυρικό τρόπο ότι είναι μονόδρομος η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δυστυχώς, πολλά χειρουργεία δεν γίνονται, πολλά αναβάλλονται. Έχουμε χιλιάδες νεκρούς από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την οποιαδήποτε μεθόδευση, το οποιοδήποτε σχέδιο περί ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και να ακολουθήσει το μονόδρομο που είναι η στήριξή του με προσωπικό πάνω απ' όλα. Να σημειωθεί ότι μετά το τέλος συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Θα δούμε τι έγινε χθες και στη Μαγνησία με τους γιατρούς. Κορομιλιά Τρικάλων δεν τη βλέπουμε, γιατί είπαμε έχει καιρικά φαινόμενα τέτοια που μάλλον θα έχει και για ένα χιονάκι. Συνεφιασμένος και φουρτουνιασμένος Πλαταμόνας και αρκετό κρύο με αέρα. Και πάμε τώρα σε τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνεις, μία, το είσαι, ε. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει το μορφοπήλιο. Τι πάθαμε με το παράδι, ας το πούσε. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, βρε Αντώνη, πάρα πολύ. Μας έχει στεναχωρήσει πολύ, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, Αντώνη μου, θα τα πούμε και εκτός αέρα εμείς. Να είσαι καλά, καλημέρα στο όμορφο πήλιο. Τώρα, πώς? Πότε θα σου πάρω τηλέφωνο, πότε θα σου πάρω, πότε? Πάρε μετά την εκπομπή, αφού μιλάμε και εκτός αέρα. Δεν θα είσαι, δεν θα είσαι, γιατί είχε μια κουπέρα και πρέπει να είναι δελίσσοπτο. Άμα δίνω για ρεπορτάζ, πώς να είμαι εδώ. Γεια σου, Αντώνη, θα τα πούμε και εκτός αέρα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο, Μιχάλη, το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τους γιατρούς στην Μαγνησία, στην πόλη του Βόλου, που συγκεντρώθηκαν χθες. Να παρακολουθούμε και live την εικόνα τη Τζαγκαράδα, βροχερή ημέρα στην Τζαγκαράδα. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τους γιατρούς. Κινητοποίηση για την υγεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι έξω από το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου. Από πλευράς του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Μαγνησίας, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Μαγνησίας, το Σύλλογο Εργαζομένων Αχιλοπουλίου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων φορέων της περιοχής. Η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου στις κινητοποίησεις. Για μία ακόμη φορά, από πλευράς του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο αλλά και γιατρούς, έγινε αναφορά στα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της δημόσιας υγείας, καθώς και στην αποχώρηση των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Συμπίπτει σήμερα η μέρα της δράσης με την ημέρα που ξαναενεργοποιείται, που λύγει το πιστοποιητικό νόσησης για συναδέρφους και οδηγούνται ξανά σε αναστολή εργασίας. Εμείς από τη μεριά μας και απόφαση της Ομοσπονδίας είναι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγχονται και να συνεχίσουν να προσφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό που έχει βγει και σε αναστολή εργασίας δεν έχει αντικατασταθεί παρά ένα ελάχιστο, και αυτό με τρίμηνες συμβάσεις. Δεν είναι λύση αυτή που δίνει και ο Υπουργός που είπε χτες ότι δεν θα έχουν κανένα τυπικό προσόν, δεν θα έχουν μάλλον το τυπικό προσόν για να δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα τεθούν εκτός του συστήματος, δηλαδή θα απολυθούν. Δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του. Εμείς, ενώ για τους εμβολιασμένους με δύο δόσεις, θα μπορούν να κάνουν, ναι μεν δεν θα είναι ανεμβολίαστοι για να πηγαίνουν στα μαγαζιά, αλλά θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας στο νοσοκομείο, στο σύστημα. Αυτά τα ακούγονται περίεργα και από εμάς και από τον κόσμο. Θέλουμε να πάρει πίσω τις αναστολές, να γυρίσουν με έλεγχο πάντα οι συνάδελφοί μας πίσω και να προσφέρουν, γιατί αυτή τη στιγμή απαξιώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα, πέρα από το καστεντελογικό, είναι το παιδοχειρουργικό, όπου θα σταματήσει να λειτουργεί, γιατί φεύγει ο παιδοχειρουργός λόγω αναστολής, λόγω εμβολιασμού, και είναι και πολλά άλλα τμήματα που πραγματικά βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από το γυναικολογικό φεύγει ένας γιατρός. Το χειρουργικό, η χειρουργική θα λειτουργήσει με κάτω από το 50% των γιατρών, δηλαδή αντί να έχει 10, θα έχει 4 μόνιμους γιατρούς. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις πολύ άσχημες. Στο γαστρεντερολογικό δεν υπάρχει από σήμερα ούτε ένας γιατρός, έχει κλείσει. Έχει μπει λουκέτο. Τώρα άκουσα ότι και από χθες υπογράφει η ανανέωση της σύμβασης του επικουρικού. Οι γιατροί δηλαδή είναι συνεχώς σε ομοιρία με ένα βέβαιο μέλλον, που αυτό δείχνει την απαξίωση της πολιτείας προς το ΕΣΥ και προς τους υγειονομικούς και προς τους γιατρούς. Σύμφωνα με τον κύριο Μινδρινό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποχωρήσει συγκεκριμένος αριθμός υγειονομικών, κάτι που δημιουργεί περαιτέρω πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά λοιπόν και με τα όσα έχουν συμβεί. Τώρα, επιστρέφοντας λίγο στο θέμα του 19χρονου που έφυγε από Δρεπάνη, αν είναι δυνατόν, στη Θεσσαλονίκη από την οπαδική βία, βρέθηκε το Δρεπάνη και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις του θείου του 19χρονου, ο οποίος λέει ότι καμία σχέση δεν είχε με οπαδική βία, καμία, ήταν φίλαθλος και όχι οπαδός. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την πολύ πολύ τραγική είδηση να φύγει ένα 19χρονο παλικάρι.
Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα να παρακολουθούμε μετέωρα από ψηλά και βλέπετε και τα βουνά, τα χιονισμένα, μια χειμωνιάτικη ημέρα και η σημερινή. Εδώ λοιπόν στο κλείσιμο της εκπομπής με τρίκαλα παρακολουθούμε τώρα live εικόνα, αρκετή κινητικότητα, εξάλλου είναι λίγα λεπτά πριν τις 10. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, μια χειμωνιάτικη πραγματικά ημέρα έχει ξημερώσει, θέλει να προσέχουμε για να έχουμε και τηρούμε πιστά και τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, έτσι για να είμαστε και υγιείς και προσέχουμε γενικότερα τους εαυτούς μας. Προσέχουμε την υγεία μας για να είμαστε όλοι εδώ, με αγαπημένα πρόσωπα. Εμείς χάσαμε τον αγαπημένο μας Βαλέντι Καπίτσα, που θα τον έχουμε πάντοτε στο μυαλό, στην καρδιά. Και βεβαίως ήταν όλα αυτά που διάβασα στο post του Μιχάλη Χειμωνίδη, όλα αυτά ήταν ο Βαλέντις ο Καπίτσα, γι' αυτό μας λείπει πολύ, γιατί ήταν το χαμογελαστό παιδί. Το παιδί είναι όλη χαρά, όλη ζωή. Ελλάδα τρικάλων, χιονισμένη Ελλάδα τρικάλων και μάλιστα χιονίζει όπως βλέπουμε και αυτή την ώρα. Ήταν ένα φρέσκο χιόνι που έπεσε μέσα στη νύχτα. Η Δυτική Θεσσαλία και πάλι δέχεται τον χιονιά όπως όλα δείχνουν. Εμείς με αυτή τη βαρεχειμονιά στην ψυχή μας και στο μυαλό μας και αυτή την έτσι την πολύ βαριά επικαιρότητα τις δύο ημέρες τώρα, τρίτη μέρα με την απώλεια του Βαλέντι του Καπίτσα. Με ένα χειροκρότημα προς τον δρόμο του Παραδείσου θα χαιρετήσουμε τον Βαλέντι Καπίτσα, ένα χειροκρότημα που μου δώσαμε χθες όσοι βρεθήκαμε εκεί για το τελευταίο αντίο του δικού μας αγαπημένου Βαλέντι Καπίτσα. Μία εικόνα που την έχουμε κάθε φορά που κοιτάμε την κάμερα, όπως κοιτάω τώρα την κάμερα, έτσι θα έχω στο μυαλό μου τον ίδιο. Μας κοιτά από ψηλά, μας κλείνει το μάτι, χαμογελά και λέει τα δικά του αστεία. Αυτό το χειροκρότημα λοιπόν κλείνουμε και σήμερα και πέφτει η αυλαία. Όχι όμως, δεν το ξεχνάμε, απλά προσπερνάμε αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα τον έχουμε πάντως στο μυαλό και στην καρδιά μας. Καλό ταξίδι.